Η εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, εξέφρασε μέσω του λογαριασμού τη στο Telegram τη βαθιά θλίψη και τον πόνο για την τραγωδία από τη σύγκρουση των τρένων στην περιοχή των Τεμπών. Όπω ανέφερε, με βαθιά θλίψη και πόνο, η Ρωσία έλαβε την είδηση τη τραγωδία στη βόρεια Ελλάδα, όπου τη νύχτα τη 1η Μαρτίου, η μετοπική σύγκρουση επιβατική και εμπορική αμαξοστοιχία μεταξύ των πόλεων Λάρισα και Θεσσαλονίκη προκάλεσε το θάνατο περισσότερων από 30 ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών δεκάδων. Μήνυμα στήριξη στον ελληνικό λαό για την τραγωδία των τεμπών απέστειλε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας σε ανάρτησή του στα ελληνικά ανέφερε «Η σκέψη μου είναι στους οικείους των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος που συνέβη τη νύχτα κοντά στη Λάρισα». Ο ίδιος συμπλήρωσε η Γαλλία βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων.